με περισσή υποκρισία για τα διάφορα θέματα των νησιών. Εσείς δεν ψηφίσατε αυτή τη διάταξη, ήμασταν υποχρεωμένοι να το υλοποιήσουμε. Διότι εδώ προσπαθείτε να αποφύγετε την αναφορά στο δάσος και πάτε στο δέντρο. Ναι, το είπε και ο ίδιος ο Υπουργός εδώ, ότι αυτά τα μέτρα είναι ηφαισιακά, δημιουργούν προβλήματα. Δεν είμαστε ευτυχείς για αυτά τα μέτρα, αλλά είναι ενταγμένα μέσα στην προσπάθειά μας που κάνουμε σαν κυβέρνηση, και αυτό σας ενοχλεί, και φέρνει αποτελέσματα αυτή η προσπάθεια. Και πάμε τη χώρα σε μια νέα περίοδο και βγαίνουμε από αυτή την περίοδο που είμαστε. Καταλαβαίνουμε όμως ότι αυτό σας ενοχλεί και να είστε σίγουροι ότι εμείς με υπευθυνότητα απέναντι στον πολίτη αναλάβαμε την ευθύνη των εκλογών, αναλάβαμε την ευθύνη της διακυβέρνησης και απαντάμε στα προβλήματα του πολίτη. Στα θέματα του νομοσχεδίου μέσα είναι και η ανεξαρτησία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων που μετατρέπεται πλέον σαν ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Καταλαβαίνω τις ενστάσεις και τις διαφωνίες, αναφέρθηκε και ο Υπουργός σε αυτό. Αλλά θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Θέλετε να γυρίσουμε στην αμαρτωλή εποχή του χτες? Θα πω πιο κάτω για αυτή την εποχή με στοιχεία. Και με την αφορμή αυτή, μια και είναι εδώ και ο κύριος Κουτσούκος, επειδή χτες στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων υπόθηκε σχετιζόμενο με αυτή την τροπολογία κάτι πολύ σοβαρό από εσάς που έχει αναρτηθεί σήμερα στο διαδίκτυο, φαντάζομαι το έχετε ενημερωθεί. Αναφέρουν εδώ ότι είπατε χτες, αναφερόμενο σε μένα, ο Υπουργός δεν έχει τίποτα κάτω από τα παντελόνια του για να ασκήσει την τροπολογία. Θέλω μετά να διαβεβαιώσετε αν το είπατε ή όχι, διότι υπάρχει και ένα όριο σε αυτά που λέγονται στο Κοινοβούλιο. Αν τολμούσα εγώ να υπονοούσα κάτι τέτοιο ή να έλεγα, το τι θα ακούγαμε σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε εφημερίδες, δεν σεβόμαστε το Κοινοβούλιο, δεν σεβόμαστε τους βουλευτές. Εσείς είπατε λοιπόν, ο Υπουργός δεν έχει τίποτα κάτω από τα παντελόνια του για να ασκήσει τροπολογία. Για ποια τροπολογία λέμε? Εγώ ήμουν συγκεκριμένος και έχω ξανακαταθέσει στην Επιτροπή, αλλά επειδή θέλετε να ξύνουμε παλιές ιστορίες, θα ενημερώσουμε το Κοινοβούλιο για ποιο πράγμα θέλουμε να βάλουμε τέλος. Ιούλιος, μάλλον 21 Αυγούστου 2013, θα τα καταθέσω όλα στα πρακτικά. Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων εκδίδει εγκύκλιο με την οποία παίρνει συγκεκριμένη θέση για ζητήματα φορολογικών ελέγχων. Αμέσως δημιουργείται τεράστιος θόρυβος. Βουλευτές στο ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και ο κ. Σακαλώτος, αμέσως καταθέτουν ερώτηση στη Βουλή, καταγγελία για εγκύκλιο της Google ΔΟΕ με υψηλό κόστος για το δημόσιο. Δημιουργείται σάλος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ανάρτηση στην τηλεόραση του Αλφα TV News Team. Σάλο προκαλούν οι αποκαλύψεις του Αλφα για το πρόστιμο μαμούτ που σβήστηκε ως διαμαγείας. Δημιουργείται μία τροπολογία για να καλύψει το συγκεκριμένο ζήτημα που ευνοεί επιχειρήσεις που έχουν δεχθεί φορολογικό έλεγχο και έχει τελειώσει ο έλεγχος και δεν θέλουν να πληρώσουν τα ποσά αυτά. Και αρχίζει μία ιστορία. Δημιουργείται μία τροπολογία στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Έρχεται σε ένα νομοσχέδιο, υπάρχουν αντιδράσεις. Έρχεται σε δεύτερο νομοσχέδιο, υπάρχουν αντιδράσεις. Έρχεται σε τρίτο νομοσχέδιο, την καταθέτω στα πρακτικά 7/3/14 και ψηφίζεται. Δελτίο τύπου της ΠΟΕ ΔΟΗ της Ομοσπονδίας Εφοριακών, που είναι ο κύριος Θεοχάρης που αγωνιά για τα αιτήματα και τις απεργίες των εργαζομένων στο Υπουργείο Οικονομικών. Δελτίο τύπου της ΠΟΕ ΔΟΗ, που λέει είναι τουλάχιστον προκλητικό το Υπουργείο Οικονομικών να καταθέτει για τρίτη φορά την περίφημη τροπολογία για το θέμα των τριγανικών και ενδομηλικών συναλλαγών και μάλιστα σε άσχετα νομοσχέδια και μια σειρά από άλλα πράγματα. Ανάρτηση στο lef.gr 13/3 που λέει ότι υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο και η τροπολογία από πλευράς ΠΑΣΟΚ. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Πάρης Κουκουλόπουλος κάλεσε την κυβέρνηση να αποσύρει την τροπολογία. Πιο κάτω, ωστόσο, υπερψήφισε τη διάταξη κατόπιν διευκρινήσεων εκ μέρους του Υφυπουργού Οικονομικών Γάμα Μαυραγάνη. Παρά τα αυτά, τέσσερις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ο εισηγητής του κόμματος Γάμα Ντόλιος και οι κύριοι Κουτσούκος, Δρυβελέγκας και Κασής καταψήφισαν την τροπολογία. Εγώ θέλω να σας συγχαρώ που την καταψηφίσατε τότε. Δεν καταλαβαίνω το υπονοούμενό σας για χτες. Ποιος ήταν τότε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών? Από τη σελίδα του κυρίου Θεοχάρη, από την ανάρτησή του, από τον Ιανουάριο του 2013 έως τον Ιούνιο του 2014, ασκούσε τα καθήκοντα αυτά. Και επίσης καταθέτω δημοσίευμα από την Αυγή, 12 χαριστικές φορολογικές διατάξεις από 1/1/2013 μέχρι 8/10/2014. Έτσι θέλατε να λειτουργεί το Υπουργείο Οικονομικών? Για τα πρακτικά παρακαλώ όλο το πακέτο.
να το πάρετε. Έτσι θέλατε να λειτουργεί το Υπουργείο Οικονομικών, για να εξυπηρετεί τη διαπλοκή, τους φίλους σας και τις επιχειρήσεις. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, με μία αναφορά στον έμφυα, διότι δεν μου δίνεται άλλο χρόνο να μιλήσω για τα υπόλοιπα άρθρα. Σε ό,τι αφορά τον έμφυα, είναι πραγματικά η επιτομή της πολιτικής υποκρισίας της αντιπολίτευσης. Ρωτάω, έπρεπε να μειώσουμε τις αντικειμενικές αξίες σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας? Έπρεπε να υλοποιήσουμε την απόφαση αυτή? Διαφορετικά θα είχαμε τρομερό πρόβλημα στα θέματα της εφαρμογής των φορολογικών διατάξεων. Αφού μειώσαμε τις αντικειμενικές αξίες, έπρεπε να μειωθεί το όριο των 300.000 ευρώ? Το διαβεβαίωσε ο κύριος Κουλιαράκης εδώ, που είναι αρμόδιος για τα θέματα του Γενικού Λογιστηρίου, ο καθήλυνα αρμόδιος υπουργός, με τον πιο επίσημο τρόπο, σαν να μην το ακούσατε. Ο στόχος της σύσπραξης παραμένει στα 2,65 δισεκατομμύρια. Στο στόχο δηλαδή που είχαν ορίσει οι κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό μας καταγγέλλεται. Υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που με βάση αυτήν μειωνόταν τα έσοδα, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, κατά 300 εκατομμύρια ευρώ. Έπρεπε να πάρουμε κάποια απόφαση και να κάνουμε κάτι. Τι κάναμε λοιπόν εμείς? Εμείς είπαμε, σταθερός ο στόχος. Παραμένει 2,65 δις. 6 εκατομμύρια περίπου φορολογούμενοι. Θα σας πω αμέσως. Θα σας πω και παράκληση μετά να πείτε τι έπρεπε να κάνουμε. Διότι κάντε κριτική, παίρνετε και διαβάζετε κάποια πρωτοσέλιδα, ακούτε κάποια δελτία των 8, μα διαβάστε. Θα σας πω και για την κατάργηση, μην ανησυχείτε, αλλά κάποια στιγμή εσείς πείτε πώς πήγατε τη φορολογία ακινήτων, εσείς που είστε και υπέρ της περιουσίας των ακινήτων των πολιτών, από τα 600 εκατομμύρια στα 3,3 δις μέσω έμφυα. Λέω λοιπόν, ποια είναι η πραγματικότητα για να καταλαβαίνουν οι πολίτες. 6 εκατομμύρια φορολογούμενοι, όπως ενημερώνουν οι υπηρεσίες της Google, θα πληρώσουν τα ίδια ή θα δουν μείωση. Αυτό σας ενοχλεί βεβαίως. 600.000 φορολογούμενοι θα έχουν αύξηση. Ποιοι θα έχουν αύξηση? Αυτοί που έχουν μεγάλη και πολύ μεγάλη περιουσία. Γι' αυτό ανησυχείτε και αυτό πρέπει να καταλάβει ο πολίτης. Εκεί είναι και η πολιτική μας διαφορά. Εμείς ενδιαφερόμαστε για τα 6 εκατομμύρια πολίτες φορολογούμενους, εσείς για τις 600.000. Ευχαριστώ πολύ.